Η φωτιά στην περιοχή Φαλακρό τη Δράμα έχει προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς και η εδώ και 7 ημέρε. Σύμφωνα με ειδησιογραφικό site, η φωτιά που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων ξεκίνησε την Τετάρτη από δύο κεραυνού που έπεσαν στην περιοχή Χιονότρυπα σε δύο διαφορετικά σημεία, δημιουργώντα δύο πύρινα μέτωπα τα οποία καθώ επεκτείνονταν, η φωτιά ενώθηκε σε ένα μεγάλο. Η πυρασβεστική επιχείρημα ισχυρέ δυνάμει, καθώ όμω πρόκειται για δύσβατη περιοχή, το έργο τη κατάσβεση είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Συγκεκριμένα επιχειρούν 86 πυρασβέστε με 8 πεζοπορά τμήματα και 7 οχήματα, ένα από το πρώτο φω τη ημέρα ρήψη νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Στο έργο τη κατάσβεση συνδράμουν δυνάμει τη τοπική αυτοδιοίκηση. Στο φαλακρό όλο αυτό το διάστημα καίγονται κυρίω πλαγιέ του βουνού με πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση. Ενώ εκτιμάται ότι η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 10.000 τρέματα. Μάλιστα, οι πυροσβέστε τη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων χρειάστηκε να ανέβουν στο βουνό με ελικόπτερο, καθώ η φωτιά στα μεγάλα ύψη δυσκολεύει την πρόσβαση των επιγείων δυνάμεων.